Παλέ, Πλασάρης. Εντάξει, μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία έχουν ρίξει τα διαπιστευτήριά τους και αν τον Γιάννη Παλαιολόγο τον έχει ξαναδεί ο κόσμος και μάλιστα σε αυτό το υπερεντυπωσιακό νοκάουτα των λίγων δευτερολέπτων στο Battle 9. Εδώ μιλάμε για τον Χρήστο Πλασάρη, ένα αθλητή που έρχεται από Θεσσαλονίκη, αθόρυβα μεν, αλλά πολύ αποτελεσματικά δεν έχει κάνει εντυπωσιακά μάτς την φετινή σεζόν ο Χρήστος Πλασάρης στην Θεσσαλονίκη και δικαίως δεύτερο. Πολύ ωραίο, πάει για το single ο Χρήστος. Πάρα πολύ καλά, ορμάει. Κλείνει η γωνία. Έφυγε ο Παλαιολόγος. Λοιπόν, MMA. Επιτρέπονται όλες οι μαχητικές τέχνες με τους κανονισμούς που τους διέπουν. Μην φανταστεί κανείς ότι πρόκειται για κάτι υπερβολικά βίαιο ή χωρίς κανόνες όπως έχετε συνηθίσει να ακούτε. Ακριβώς. Οι μεικτές πολεμικές τέχνες έχουν τους αυστηρότερους κανόνες, διότι, σαν το δέκαθλο, ας το πούμε, των μαχητικών αθλημάτων, έχουν όλους τους κανονισμούς όλων των μαχητικών αθλημάτων. Οι αθλητές μπορούν να πέσουν και κάτω, μην παραξενευτείτε, δεν τελειώνει και το μάτς. Έχουμε ρήψεις, έχουμε όρθια μάχη, έχουμε ρήψεις και η μάχη συνεχίζεται όταν πέσουμε στο πάτωμα. Έχουμε submissions, δηλαδή υποταγές. Να βελτιώνουμε τις θέσεις μας. Πάρα πολύ ωραίο spinning elbow από τον μπαλ. Ένα χαμηλό χτύπημα. Μάλιστα. Εδώ τώρα λίγο θα χαλάσει το μάτσο πρώτο γύρο. Από τους 3-5 λεπτούς γύρους αυτά τα χτυπήματα συνήθως χαλάνε και τη ροή του αγώνα. Ένας αγώνας που ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά και δυνατά από την πλευρά των δύο αθλητών. Χρήστος Πετρούτσης είναι ο διαιτητής, αναμέτρησαν από τους πολύ εμπειρούς MMA fighters. Veterans. Έχω δει εντυπωσιακά μάτς του Χρήστου στην Κροατία, αλλά τώρα εδώ είναι σε ρόλο διαιτητή. Λοιπόν, το μάτι ξεκινά και πάλι με τον Παλαιολόγο να φαίνεται ότι υποφέρει. Ακόμα δεν έχουμε δει πάλι. Μια low kick από τον Χρήστο. Πολύ ωραία γυριστή κλωτσιά από τον Παλέ. Για να δούμε. Μέχρι τώρα. Ένα jab. Μια ωραία pushing kick από τον Παλέ. Πιάνει το πόδι Πλασάρης, προσπαθεί για το take down. Έχουμε κοντινές αποστάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Στο παρόν αγώνας έχει πολλή δράση. Αυτό που παρακολουθείτε μέχρι στιγμής πάντως είναι kickboxing. Διότι οι δύο αθλητές δεν αξιοποιούν ακόμα τα στοιχεία που έχουν να δουλέψουν στο ραντεβού. Και ακριβώς τώρα. Τώρα που το έλεγα, ένα single leg από τον Χρήστο τον Πλασάρη. Δεν έχουν πέσει κάτω πάντως. Δεν έχουν πέσει ακόμα κάτω. Το κράτησε ο Παλαιολόγος, είναι η αλήθεια. Έχει double underhooks ο Χρήστος, που σημαίνει ότι τα δύο χέρια είναι κάτω από τις μασχάλες του Γιάννη Παλαιολόγου. Έχουμε δεύτερο χτύπημα. Λοιπόν, ακόμα βλέπουμε πρώτο γύρο, έτσι. Ακόμα είμαστε στον πρώτο γύρο. Κλείνει πάλι την απόσταση, πάλι ο Πλασάρης. Θα πάει για το take down. Πάει για το take down. Ρίχνει τον Παλαιολόγο στο πάτωμα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε κάτω. Δουλεύει μέσα από την guard του Παλαιολόγου. Με ground and pound, πάρα πολύ ωραίο προς το παρόν. Το οποίο ground and pound, βάλε μας και λίγο στο παιχνίδι, Βασίλη. Ground and pound σημαίνει όταν ο αντίπαλός σου είναι από κάτω και τον βουρβαδίζεις με χτυπήματα. Επιτρέπεται στο MMA. Επιτρέπεται στο MMA μέχρι ο διαιτητής να σας τραβήξει ξανά στη μέση όταν δεν υπάρχει κλουβί, γιατί η MMA ίσως να είναι συνυφασμένη στο μυαλό αρκετών ανθρώπων μόνο με τα κλουβιά, με αγώνες σε κλουβί. Όχι, υπάρχουν και αγώνες σε ring βεβαίως. Και στην Ιαπωνία παλιώνεσαι και στο Pride σε ring. Και ακόμα υπάρχουν. Πολύ ωραίο Παλαιολόγος. Πάει για το sweep, δεν το καταφέρνει όμως. Συνεχίζουν, κρατάει κάτω το κεφάλι του Χρήστου του Πλασάρη. Αυτό είναι για να μην του δίνει χώρο για να μαζεύει δύναμη ο Πλασάρης. Ο Σαλονικιός είναι από πάνω, από κάτω είναι ο Γιάννης Παλαιολόγος. Μην θεωρεί κανείς ότι ο αθλητής που είναι από κάτω έχει disadvantage απαραίτητα. Στις μικρές πολεμικές τέχνες το πολλά submissions βγαίνουν από την πλάτη. Πολλά submissions, πολλά sweep. Sweep σημαίνει η ανατροπή της θέσης. Είσαι από κάτω, κάνεις το sweep και έρχεσαι από πάνω. Πολύ κοντά στα σκοινιά, νομίζω ότι. Θα τραβήξει ο Χρήστος σε λίγο μέσα. Προσπαθεί να. Ναι, ωραία. Τους φέρει, όχι, συνεχίζει. Πλασάρης πάει για την πλάτη, έχει ένα hook μέσα, δηλαδή το πόδι του έχει περάσει. Ίσως δεν έχει ακόμα τον πνιγμό, πάει όμως Παλαιολόγος. Ενώ σιγά σιγά θα φτάσουμε και στη λήξη του γύρου. Βασίλε, από αυτή τη θέση τι μπορεί κανείς να κερδίσει, τι είναι το ιδανικότερο. Ο Πλασάρης θα προσπαθήσει για την κιλοτίνα, σημαίνει ότι ο πνιγμός του κεφαλιού, έτσι. Ο πνιγμός του κεφαλιού. Αλλά δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό πώς επιτυχάνεται, Βασίλη. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά να του κόψει την αναπνοή ώστε να δηλώσει ο ίδιος υποταγή. Ο Παλαιολόγος, πολύ ωραίο double leg take down τον Παλαιολόγο. Και τώρα ο Παλαιολόγος είναι από πάνω. Του είχε πιάσει το πόδι αρχικά, αλλά του έφυγε, Βασίλη. Πάει για το leg lock. Πάρα πολύ ωραία. Φεύγει ο Πλασάρης. Πάρα πολύ καλός αγώνας. Πάρα πολύ ωραίος. Πλασάρης έχει σχεδόν τη mount. Και πάει για μια κοιμούρα, αν βλέπω καλά, ξεφεύγει, ξαναγυρνάει ο Παλαιολόγος από πάνω. Ήθελε να του πιάσει το χέρι, να κάνει κοιμούρα, να τελειώσει το παιχνίδι. Πάρα πολύ ground and pound από τον Παλαιολόγο. Ο Πλασάρης αντιστέκεται, προσπαθεί να κάνει recover την guard, δηλαδή να τον ξαναβάλει τον Παλαιολόγο μες στην guard του. Παλαιολόγος από πάνω. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας, Πέτρο, προς το παρόν θεαματικός με πολλές ανατροπές στις θέσεις. Παλαιολόγος σηκώνεται όρθιος και χτυπάει τον Πλασάρη. Πλασάρης προσπαθεί να γυρίσει. Έχει περάσει έξω από τα σκοινιά. Εδώ το μάξο πρέπει να σταματήσει εδώ και να... Είναι έξω από τα σκοινιά, ναι. Να αντιπρέψουν μέσα στο ring. Παρότι έξω από τα σκοινιά έφαγε αρκετά χτυπήματα ο Χρήστος Πλασάρης. Τον βρίσκω αρκετά ανθεκτικό. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικός. Θα μιλάω προσωπική εμπειρία, το ξέρω. Πολύ ανθεκτικός. Κάπως θα γίνει ο πρώτος γύρος όμως, σε λίγο. Το οποίο κρατάει παραπάνω, καταλαβαίνετε, αυτά τα 5 λεπτά. Ο Παλαιολόγος είναι μέσα στη half guard, ο Πλασάρης είναι από κάτω. Το θέμα είναι, Βασίλη, να δούμε τώρα πόσο έχουν επηρεάσει αυτά τα χτυπήματα, τα διαδοχικά που έφαγε στο πρόσωπο ο Πλασάρης όντας κάτω. Γιατί ουσιαστικά, εάν δεν μπορείς να αντιδράσεις και δεν έχεις το μυαλό στο παιχνίδι, μπορείς να το χάσεις. Ένα ωραίο χτύπημα, ένα δεξί χτύπημα. Ο Παλαιολόγος περνάει στο πλάι. Ο Πλασάρης προσπαθεί να τον διώξει. Ο Παλαιολόγος κρατάει πάρα πολύ καλή τη βάση. Συνεχίζει με χτυπήματα, συνεχίζει πάρα πολύ ωραία. Το αριστερό χέρι του Παλαιολόγου δουλεύει συνέχεια και τώρα και το δεξί του και σηκώνεται όρθιος. Πρέπει να αντέξει άλλα 10 δευτερόλεπτα ο Χρήστος Πλασάρης για αυτό το γύρο, γιατί σε λίγο ολοκληρώνεται. Αλλεπάλληλα χτυπήματα. Πάρα πολλά χτυπήματα, δεξιά χτυπήματα. Ο Πλασάρης προσπαθεί να πιάσει ένα leg lock. Δέχεται πάρα πολλά χτυπήματα όμως ταυτόχρονα. Και τώρα. Μάλιστα, το πάει για την υποταγή. Για να δούμε αν θα πάνε για κάποια υποταγή στο πόδι, τα λεγόμενα leg locks. Δεν το έχει όμως και συνεχίζει ο Παλαιολόγος, βορβαδίζει τον Πλασάρη. Δεν έχει άμυνα εκεί που είναι ο Πλασάρης τώρα. Δεν έχει άμυνα, τον σώζει τον Κοπανάκη. Ο πρώτος γύρος τελειώνει θεαματικότατος, πάρα πολύ ωραία. Έτοιμος. Θέλω να δω το δεύτερο γύρο, να δω πώς θα συνεχίσει. Ο πρώτος γύρος ήταν πάρα πολύ έντονος. Θα δω τι δυνάμεις έχουν οι αθλητές για να συνεχίσουν. Θα τον δεις μαζί μας και μαζί με τους τηλεθεατές του Star που παρακολουθούν και αυτοί αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Πολύ πιο αργό σε χρόνο από το 16 δευτερόλεπτα του νοκάουτ του Παλαιολόγου στο πρώτη φορά που εντυπωσίασε και το κέντρο του Σταρ και ζητήσανε να δουν ξανά τον Παλαιολόγο. Και πάρα πολύ καλά κάνα. Πάρα πολύ δεξί χέρι, ο Παλαιολόγος, δεύτερο δεξί χέρι από τον Πλασάρη. Πάρα πολύ καλό στο κεφάλι του Παλαιολόγου. Και βαρύ, Και βαρύ. Πλασάρης στο χ. Με το αριστερό του χέρι. Είναι μεγάλη ιστορία, Βασίλη, η φυσική κατάσταση των διαθλητών. Νομίζω ότι ο Πλασάρης. Τρίτο δεξί χέρι, πάρα πολύ καλό. Ο Πλασάρης μετράει τα χτυπήματά του περισσότερο, πέτυχε αυτή τη φορά. Εγώ κρίνω και από τη φυσική κατάσταση, το λέω ξανά. Η αντοχή είναι μεγάλο ζητούμενο. Ο Πλασάρης θέλει να τελειώσει το μάτς όσο πιο γρήγορα γίνεται. 3 γύρω των 5 λεπτών είναι μαραθώνιος για το άθλημα αυτό. Έτσι. Είναι μαραθώνιος. 3 γύροι των 5 λεπτών. Φαντάζομαι ότι στα title fights στην Αμερική παίζουν πολύ ωραία αποφυγή. Και τώρα ο Πλασάρης κυνηγάει τον Παλέ, ο οποίος τον στριμώχνει. Ο Πλασάρης βορβαδίζει τον Παλέ στο όρθιο με uppercuts. Τώρα έχει τα double underhooks από κάτω. Σημαίνει τα δύο χέρια δηλαδή του Πλασάρη. Είναι κάτω από τις μασχάλες του Παλαιολόγου και παλεύουν στην κλίντς. Πάρα πολύ ωραία. Τι συμφέρει τον Πλασάρη, να κρατήσει το μάτσο όρθιο, γιατί έχει χάσει τον πρώτο γύρο. Τι συμφέρει να κρατήσει το μάτσο όρθιο, να το πάει κάτω. Και σίγουρα ένα take down θα του δώσει τους πόντους και ίσως καταφέρει και χτυπήσει. Αλλά στο πάτωμα ο Παλαιολόγος θα είναι επικίνδυνος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ίσως αυτή τη στιγμή ακολουθεί τη σωστή τεχνική. Και ένα γόνατο από τον Παλαιολόγο, δεύτερο γόνατο. Στο σαντέ, τρίτο γόνατο. Πολύ δυνατή. Πλασάρης βορβαδίζει τον Παλαιολόγο πραγματικά με τα δεξιά του χτυπήματα. Double leg takedown και τον ρίχνει στο πάτωμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πλασάρης με ένα πάρα πολύ ωραίο double leg. Συγχρονισμένο τέλεια. Παλαιολόγος παλεύει για να κάνει replace the guard, να τον ξαναφέρει δηλαδή μέσα στη full guard. Τον Πλασάρη και το καταφέρει. Και τώρα. Πολύ ωραία στρατηγική βασικά, να πούμε, Βασίλη. Πάρα πολύ ωραία στρατηγική. Επέλεξε ο Χρήστος Πλασάρης και η ομάδα του, η Αρμάγος Team, διότι μετά από έναν δύσκολο πρώτο γύρο για αυτόν που ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δέχτηκε πολλά χτυπήματα, έχασε τον γύρο στα σημεία. Είναι και θέμα κόπωσης. Η στρατηγική ήταν έξυπνη και αποδίδει για την ώρα. Νομίζω ότι προς το παρόν ότι ο γύρος είναι νωρίς. Να το πούμε, ο γύρος ανήκει στο Χρήστο τον Πλασάρη. Προς το παρόν είναι νωρίς. Ακόμα συνεχίζουμε. Είναι πρωί για το γύρο. Είναι πολύ σωστό. Τα 5 λεπτά μοιάζουν αιωνιότητα. Αν μοιάζουν σε εσάς, φανταστείτε τους ανθρώπους που είναι μέσα στο ring, πώς τους φαίνεται το 5 λεπτό. Είναι επίστεψαμε, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Ο Παλαιολόγος ανοίγει την guard. Δεν βλέπουμε πολύ δράση γενικώς. Κάποια χτυπήματα από το Χρήστο τον Πλασάρη πάνω. Αριστερά χτυπήματα στα πλευρά του Παλαιολόγου. Στάσιμο το παιχνίδι. Πόσο δύσκολο είναι να βγάλεις το πόδι σου από εκεί όταν είσαι κάτω στη γκάρ και να το γυρίσεις. Έχω δει τον Εμελιανένκο να το κάνει, αλλά προφανώς γι' αυτό ήταν ο Εμελιανένκο. Ακριβώς. Κοίτα, το θέμα είναι ότι οτιδήποτε αλλαγή προσπαθείς να κάνεις θα σε αφήσει ευάλωτο στο να δεχτείς ένα χτύπο. Οπότε πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός στην τεχνική σου, να μην αφήνεις κενά. Πλασάρης χτυπάει με το δεξί του χέρι και έναν πολύ ωραίο δεξί αγκώνα στο πρόσωπο του Παλαιολόγου. Δεν έχουμε πολλή δράση αυτή τη στιγμή. Ο Παλαιολόγος προσπαθεί για μια γκυλωτίνα, δεν την έχει. Είναι και αυτό που παρακολουθείτε μέρος του παιχνιδιού. Έτσι. Έχουμε περάσει καθαρά στο παλαιστικό κομμάτι, το οποίο επίσης επιτρέπεται στο grappling, στο παιχνίδι εδάφους, εν πάση περιπτώσει. Κάτι μπήκε μέσα στο. Το μάτι σταματάει για τρίτη φορά. Φαίνεται ότι κάτι μπήκε, φαίνεται υπάρχει ίσως κάποιο δάχτυλο στο μάτι του Παλαιολόγου. Πάνω στις, ναι, αυτό απαγορεύεται, να το πούμε, αυτό απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται δάχτυλα στα μάτια των αντιπάλων. Έχουμε δει και μάτια πολύ ωραίος αγώνας από τον Πλασάρη, πάρα πολύ ωραίο προς το παρόν. Πλασάρης νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει το γύρο προς το παρόν. Έχουμε ακόμα χρόνο. Δεν του το είχα και του βγάζω το καπέλο και λέω ότι του το είχα μετά το τελείωμα ή τον τρόπο που τελείωσε ο Βασίλειο πρώτος γύρος. Διότι περίμενα ότι οποιοδήποτε, μάλλον όχι περίμενα, οποιοδήποτε θα ζαλιζόταν μετά από τέτοιο σερί χτυπημάτων. Ο Πλασάρης είναι σαν να μην το χτύπησε κανείς. Είναι το Παλαιολόγο σαν να κοιτάει μια κιμούρα στο αριστερό χέρι του Πλασάρη, αλλά όχι. Δηλαδή να το κλειδώσει το χέρι. Κιμούρα σημαίνει είναι κλείδωμα στον ώμο το οποίο περιλαμβάνει το χέρι. Δύσκολα πατητές που είναι πάντως ο Παλαιολόγος να το κάνει αυτό. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Είναι και κουρασμένος, φαίνεται. Είναι και οι δύο κουρασμένοι. Εντάξει, λογικό είναι μετά. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι νομίζω ότι η φυσική κατάσταση εδώ, ωραία, πλέον, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ και δεν είχαμε νοκάουτ, εδώ πλέον θα νικήσει αυτός που έχει την καλύτερη φυσική κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω τον Παλαιολόγο σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Χρήστο. Ναι. Βλέπω τον Παλαιολόγο σε καλύτερη φυσική κατάσταση, με λιγότερο λίπος επάνω του. Ναι. Σώμα που ίσως να αντέχει παραπάνω. Πάντως ο Χρήστος Πλασάρης φημίζεται για τη φυσική του κατάσταση. Παίζει μανιασμένα. Έπαιξε μαγιασμένο τον πρώτο γύρο, τώρα έχει μετριάσει λίγο, αλλά είναι πιο αποτελεσματικός τώρα όμως. Ναι, είναι δικός το γύρος. Είναι πιο αποτελεσματικός, σίγουρα. Μες στην γκάρ του Παλαιολόγου δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Κάποιους αγώνες από τον Γιάννη Παλαιολόγο από κάτω. Νομίζω ότι όπου να είναι θα τους. Ο Χρήστος Πετρούτσης τους δίνει οδηγίες για να έχουν περισσότερη δράση. Δεν φαίνεται όμως κάτι προς το παρόν να αλλάζει. Σε αυτό το γύρο. Είναι ένας γύρος που σας φαίνεται, εσείς που παρακολουθείτε το μάτσα από την τηλεόρασή σας, λιγότερο εντυπωσιακός από αυτά που είδατε στον πρώτο γύρο. Μια και φτάνει και στο τέλος του δεύτερου αυτός γύρου, στο δεύτερο πεντάλεπτο. Όμως έχετε υπόψη σας ότι εδώ αυτή τη στιγμή οι δύο αθλητές, όσο και αν δεν τους φαίνεται, και ο Βασίλης είναι μαρτύρας. Έχει ένα γύρο ο καθένας. Εγώ θα το λέω αλλιώς. Σβήστε τους πρώτους δύο γύρους. Τώρα βγαίνει ο νικητής. Είμαστε στο 1-1. Τώρα βγαίνει ο νικητής. Ξεκινάμε. Ο Παλέ πιέζει. Μια άστοχη low kick από τον Χρήστο. Μια low kick από τον Παλέ. Ένα πολύ ωραίο low kick από τον Παλέ. Μια jab, δεν φτάνει τον Παλέ όμως από τον Χρήστο τον Πλασάρη. Αθλητές μετριασμένοι και οι δύο μετράνε ο ένας τον άλλον. Ένα ωραίο δεξί overhand το οποίο όμως εστοχεί από τον Χρήστο τον Πλασάρη. Ο Παλέ μετράει την απόστασή του με την jab του. Μια low kick με το δεξί πόδι στο booty του Χρήστου και μια left kick τώρα στο Χρήστο τον Πλασάρη. Πάρα πολύ ωραία. Μια jab. Ο Χρήστος φαίνεται παγωμένος. Φαντάζομαι κάτι θα ετοιμάζει. Και ακριβώς αυτό ετοιμάζει. Single leg takedown. Θέλει να το ρίξει κάτω, είναι λογικό. Μια ρήψη. Πήγε καλά το ο προηγούμενος γύρος σε αυτό. Ο Παλές προλάρει, δηλαδή αποφεύγει το takedown. Προσπαθεί να τον σηκώσει, παλεύει. Όπα! Πολύ κοντά στο ring. Πάρα πολύ κοντά στο ring. Πολύ έξυπνη τακτική από τον Χρήστο τον Πλασάρη. Θέλει να μετριάσει την απόσταση. Ο Παλαιολόγος έχει την απόσταση. Μπορεί να τον κρατήσει στη jab και με τα low kicks μακριά. Τώρα πώς θα ξεκινήσουν λογικά από το takedown. Ο Χρήστος Πετρούτσης θα αποφασίσει ποια είναι η στάση την οποία θα ξεκινήσουν. Ήταν περίεργη στάση γιατί παλεύανε ο ένας για το takedown, ο άλλος για το sprawl. Όλα αυτά τα αποφεύγουμε με τα κλειδιά, έτσι. Δεν μπορεί να σταματήσει τον αγώνα στο κλειδί. Έτσι, όταν θα έρθει η ώρα του EFL να επανέλθει αυτούσιο με τους αγώνες του. Το πρώτο promotion που έβαλε κλειδί στην Ελλάδα. Τώρα συνεχίζουμε και είμαστε. Όχι, ακόμα τους φτιάχνει, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ήταν δύσκολη θέση, οπότε τώρα θα υπάρχουν φεύγει και συνεχίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Παλεύει για το takedown. Θα το πάρει, το πήρε και ο Πλασάρης πήρε το takedown. Και ο Παλέ είναι μέσα στη half guard του Παλέ. Half guard σημαίνει ότι το ένα πόδι του Χρήστου Πλασάρη είναι παγιδευμένο μέσα. Half, μισή guard δηλαδή. Παλέ προσπαθεί να κάνει recovered guard και. Από κούραση πώς τους βλέπεις, Βασίλη? Τους βλέπω καλύτερα από το δεύτερο γύρο κατά περίεργο τρόπο. Νομίζω είναι η ιδέα μου, Πέτρο, εσύ πώς το βλέπεις? Τους βλέπω λίγο καλύτερους. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ξακολουθώ να μένω άναυτος με την αντοχή του Χρήστου Πλασάρη. Πραγματικά. Και ο Παλαιολόγος είναι θηρίο αντοχή. Απλώς έχει δυσκολευτεί περισσότερο στο δεύτερο γύρο ο Παλαιολόγος, διότι ως αμυνόμενος. Ξόδευε περισσότερη ενέργεια. Ακριβώς. Τους επαναφέρει στη μέση του ring, συγγνώμη. Ο Παλαιολόγος είναι με την πλάτη κάτω και έχει τον Πλασάρη μέσα στην γκάρ του. Και ξεκινάμε τώρα. Ο Πλασάρης έχει ένα δεξί αγκώνα στο πρόσωπο του Παλέ. Είναι πιο δεδομένο εκεί να τον αρχίσει τα κινήματα στο πρόσωπο. Πρέπει να αρχίσει, πρέπει να αρχίσει να κινείται αλλιώς. Αλλιώς φοβάμαι ότι. Πολύ ωραίοι αριστεροί αγκώνες από τον Χρήστο τον Πλασάρη στο πρόσωπο του Παλαιολόγου. Ο Παλαιολόγος κρατάει κοντά τον Πλασάρη. να μην του δίνει χώρο για να μαζεύει δύναμη για τα χτυπήματά του. Βασίλη, πόσες διαφορετικές κινήσεις μπορείς από αυτές να κάνεις? Για ποιον λες, για τον Παλαιολόγο? Όταν βρίσκεσαι σε θέση άμυνας, ναι. Πάρα πολλά. Μπορεί να πάει για submission, άμα του δώσει ένα χέρι. Μπορεί να δοκιμάσει το sweep. Βέβαια, ο Χρήστος έχει πάρα πολύ καλή βάση, δεν του δίνει περιθώριο. Και είναι και η κούραση, όπως είπες. Και η ζημιά που έχει δεχτεί ο Παλαιολόγος. Θέλω να πω, αγώνες στο κεφάλι, αναγκάζουν τον Πλασάρη να σηκώσει το κεφάλι του και αλλάζει αμέσως ροή ο αγώνας, διότι εδώ όχι, θα ξεγλιστρήσει, θα βγάλει το κεφάλι του. Βγάλει το κεφάλι, για άλλος, ο Πλασάρης χρησιμοποιεί πολύ τους αγώνες του μέσα από την κάρ του Παλαιολόγου. Του δίνει πόντους αυτό. Για ζημιά, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν κάνει κάποια ζημιά. Σίγουρα κάτι. Αυτό του έκανε νομίζω. Πάντως η μαγεία των μαχητικών αθλημάτων, των μεικτών πολεμικών τεχνών, κάτι που δεν μπορείτε να αντιληφθείτε βλέποντας το γιατί σας τρομάζουν τα χτυπήματα ενδεχομένως, είναι ότι υπάρχει μια ποικιλία απίστευτη χτυπημάτων σε αντίθεση με την πυγμαχία ή το kickboxing ή ακόμα και την πάλι. Ο Παλαιολόγος προσπαθεί να κάνει κάτι μέσα από την guard. Προσπαθεί. Πήγαινε σαν submission. Όπα. Πολύ πάει για το τρίγωνο. Όχι. Όχι. Έδειχνε σαν να πήγε να περάσει το χέρι του Πλασάρη από μέσα για να πιάσει το τρίγωνο. Εδώ αυτά τα χτυπήματα που είδατε τώρα στο πρόσωπο του Παλαιολόγου μπορεί να μην τον επηρεάσαν, αλλά όλα αυτά μετράνε στην κρίση των κριτών. Μαζεύουν πόντους ακριβώς. Ο πιο δραστήριος αθλητής είναι αυτός ο οποίος έχει περισσότερες πιθανότητες να βγει με το χέρι σηκωμένο. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Πλασάρης. Αυτή τη στιγμή είναι ο Πλασάρης, έχει και το takedown. Ο Παλαιολόγος πρέπει να αρχίσει να κάνει κάτι, πρέπει να διώξει τον Πλασάρη. Να διώξει τον Πλασάρη από εκεί πέρα ή να δοκιμάσει sweep ή κάποιο submission, θα χάσει τον αγώνα αν συνεχίσει έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει τον αγώνα. Είναι καταπληκτικός ο Χρήστος ο Πλασάρης, πραγματικά. Με έχει εντυπωσιάσει όλη αυτή η ανατροπή του αγώνα. Διότι πρόκειται για ανατροπή. Ο πρώτος γύρος δεν έδειχνε ότι θα τελειώσει έτσι αυτό το match. Είναι εντυπωσιακός, δείχνει ξεκούραστος παρά ότι κρίνω για τη φυσική κατάσταση ότι ήταν σε λιγότερο καλή κατάσταση από τον Παλαιολόγο. Ναι. Είναι εντυπωσιακός και ακούει τη γωνία. Πιστεύω ότι ο Παλαιολόγος πρέπει να διώξει τον Πλασάρη. Ο χρόνος τελειώνει, τι χρόνο έχουμε ακόμα, δεν ξέρω. Κοντεύουμε, μπαίνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελευταίου γύρου, στα τελευταία 2 λεπτά ουσιαστικά. Άμα πρέπει να κάνει κάτι ο Παλαιολόγος, γιατί νομίζω θα χάσει τον αγώνα. Είχε κάποια χτυπήματα αποτελεσματικά βέβαια, αλλά με το takedown και με τη συνεχόμενη πίεση, νομίζω ότι ο Πλασάρης θα νικήσει τον αγώνα. Να δούμε, το MMA διαθέτει αυτή την μαγεία της στιγμής, Βασίλη. Το προηγούμενο. Ο Χρήστος Πετρούτσης πολύ σωστά του σηκώνει όρθιους για τα τελευταία δευτερόλεπτα να δούμε τι καταφέρει. Αυτό μην βιάζεσαι να κάνει πρόβλεψη. Θυμίζει το Στριμπούλη στο τελευταίο μάτς. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο γόνατο. Ο Πλασάρης φαίνεται να έχει πληγωθεί. Επιμένει όμως, επιμένει στο takedown. Τέλος, έχει χτυπήσει καμπανάκι. Ο πρώτος γύρος λοιπόν με 19. Έχει πάει στην μπλε γωνία Γιάννης Παλαιολόγος. Ο δεύτερος γύρος με 19 έχει πάει στην κόκκινη γωνία Χρήστος Πλασάρης. Και ο τρίτος γύρος. 9-9 ισοπαλία κυρίες και κύριοι. Κύριε Ταουκάκη.